Ελληνικά παραμύθια. Detective Άσος, ο υπνοτιστής. Άσε, στο ποδήλατο δεν πρέπει να έχεις τα πόδια σου επάνω στα πετάλια. Όχι, είναι ανόητο. Έχουν τη μισή ηλικία από σένα, γέρο. Εντάξει. Ιουχού! Τα κατάφερα, τα κατάφερα. Άσε, πρόσεχε. Άσε, άσε. Είσαι εντάξει? Ω, μου είπες πως το ποδήλατο είναι ασφαλές. Ναι, το ποδήλατο είναι ασφαλές όταν δεν κοιτάς πίσω όταν κάνεις ποδήλατο και μετά πέφτεις πάνω σε ένα δέντρο. Χρειάζεσαι γιατρό. Α, αυτό φαίνεται άσχημο. Ξέρω έναν γιατρό εδώ λίγο πιο κάτω. Αυτός γιάτρεψε την αδερφή μου πριν από 3 μήνες, μετά εμένα και μετά τον ανιψιό μου. Είναι καλός. Άουτς! Το όνομα του ασθενή? Άσος. Αλήθεια, detective Άσος? Αστιφύλακα Λόπες, επιστρέψατε. Αυτή τη φορά είναι για συνάδελφο. Ω, ηρέμησε. Χαλάρωσε τους μίσου. Αυτό μοιάζει με ρήξη συνδέσμου. Λοιπόν, η ζημιά έγινε, αλλά... θα φροντίσουμε να θεραπευτεί. Μην ανησυχείς. Θα γίνεις καλά και γρήγορα, μάλιστα. Θεραπεία σε χρόνο μηδέν. Θεραπεία, λοιπόν... θα σου γράψω μερικά ηρεμιστικά και μην το πατάς καθόλου για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Τι? Ποδήλατο. Όχι, ποδήλατο κοιτώντας προς τα πίσω. Και μπροστά να κοιτάζεις, επίσης δεν είναι ασφαλές. Ο κόσμος απλά πέφτει συνέχεια. Απλά πέφτουν, εννοώ. Τη μία στέκεσαι και την άλλη, μπαμ, κάτω. Το πέσιμο συμβαίνει συχνά. Γεια, παρεμπιπτόντως, είμαι ο Δόκτωρ Ντρέικ. Μάρκ, άστο σε μένα, άσε, θα σε πάμε σπίτι. Α, η πιο γενναία ασθενής μου. Πώς είναι το χέρι? Δεν ήρθαμε για το χέρι της, γιατρέ. Εγώ έχω το πρόβλημα. Ω, εσείς, πώς? Τώρα κάθισε και μην κουνιέσαι. Και όλα αυτά επειδή... άσε, ήρθε η ώρα να μάθεις να κάνεις ποδήλατο. Έλεος, τι γκρίνια είναι αυτή. Ούτε μωρό να ήσουν. Γεια! Πέρασαν μερικές μέρες και ο Άσος δεν μπορούσε να κάτσει άλλο στο σπίτι. Μάρκ, έλα να με πάρεις. Γεια! Αου! Μάρκ, τι συμβαίνει? Εμπρός! Ο Άσος ανησύχησε και πήγε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα. Άσε, μα νόμιζα πως εσύ έπρεπε να... ξέχνα το, πού είναι ο Μάρκ? Ω, ο Μάρκ, εκεί! Μάρκ! Ναι, ποδήλατο. Δεν γίνονται όλα τα ατυχήματα με ποδήλατο, εντάξει? Τότε λοιπόν, τι? Εγώ... μοιάζει να έχει πλάκα. Τι έγινε? Κυνηγούσε αυτόν τον τύπο που πήγε να κλέψει ένα μαγαζί. Τον ακινητοποίησε με το όπλο. Πήγε προσεκτικά να του βάλει χειροπέδες. Και τότε ξαφνικά έπεσε πίσω και η μηχανή του τύπου έπεσε πάνω στο χέρι του. Ο τύπος του επέστρεψε τις χειροπέδες όσο ήταν πεσμένος και το έσκασε με τη μηχανή. Σταματήστε. Τώρα ποιος κάνει σαν μωρό, ε? Ωραίο παρτάκι έχετε εδώ. Κύριε! Σπασμένο χέρι και σπασμένο πόδι. Ωραία ομάδα. Σέλντον, ανέλαβε την περιπολία τους, εντάξει? Καθώς ήταν στην ανάρρωση, μία μέρα δέχτηκε κλήση. Δόκτωρ Ντρέικ, πρέπει να συναντηθούμε. Χάθηκαν όλα, μέχρι τελευταία δεκάρα. Από το χρηματοκιβώτιο αυτό?
Σήμερα που το άνοιξα ήταν άδειο. Πήγα στην τράπεζα και ο λογαριασμός μου ήταν άδειος. Εντελώς. Και δεν μεταφέρατε τα χρήματα. Όχι. Και τότε ποιος? Δεν υπάρχει καταγραφή καμία. Τα λεφτά απλά εξαφανίστηκαν. Ούτε στους υπολογιστές. Όχι, ντετεκτιβάσε. Είναι όλες μου οικονομίες. Κανένα νέο? Την προηγούμενη εβδομάδα τα στοιχεία δείχνουν 589.000 δολάρια και αυτή τη εβδομάδα ο λογαριασμός είναι μηδενικός. Είναι σαν ένα φάντασμα να πήρε τα χρήματα. Σκεφτόμουνα. Άσε, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να ασχοληθείς με αυτή την υπόθεση. Έλα, Σέλντον. Εγώ πρέπει να δουλέψω. Δεν θα τον πειράξει τον αρχηγό. Άσε με να βοηθήσω. Πώς είναι ανθρωπίνως δυνατόν να έγινε ανάληψη μετρητών χωρίς κάποια καταχώρηση? Μόνο εάν δεν έγινε ανάληψη μετρητών, αλλά μεταφορά σε άλλο λογαριασμό. Και δεν υπάρχει κάτι που να το δείχνει. Θα μπορούσε να είχαν διαγραφεί και οι δύο καταχωρήσεις. Αδύνατον! Δεν είναι εύκολο να κρύψεις ένα λογαριασμό. Έχει έναν αριθμό λογαριασμού, υπογραφή, όλα τα αυθεντικά έγγραφα όπως ταυτότητα, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Κτλ. Κανένας κλέφτης δεν είναι τόσο ικανός. Τότε, πώς εξαφανίστηκαν τα χρήματα? Είναι απίστευτο! Κανένα ίχνος! Ουπς! Άουτς! Συγγνώμη, κυρία μου! Hey, πρόσεχε! Δεν θέλουμε κι άλλο συνεργάτη μπαταρισμένο με κανένα γύψο! Δεν ξέρω τι συνέβη! Τα γόνατα μου απλά λύγησαν! Ίσως απλά να έτυχε! Ναι, έχω ραντεβού με τον Dr. Drake σήμερα! Δεν ξέρω πώς θα τον αντικρίσω. Αλήθεια, άσε θέλεις να έρθεις μαζί μου. Ναι, και τα λεφτά δεν εξαφανίστηκαν. Αυτό είναι σίγουρο. Πω πω, μα τι γίνεται με σας, παιδιά μου? Χθες έσπασε το πόδι του καθώς πήγαινε από κρούση και σήμερα είχα ένα απέσιο πέσιμο καθώς κυνηγούσα μια πάσα. Δεν έχω ιδέα, ο αστραγαλός μου απλά γύρισε. Γιατρέ, κάνε τα μαγικά σου, εμείς... Είναι μέσα ο γιατρός. Ω! Γεια σας, κυρία Ρότζερς. Πώς είναι το χέρι? Καλύτερα. Αλλά θέλω να γίνω εντελώς καλά, γιατρέ. Και βέβαια θα γίνετε εντελώς καλά και σύντομα. Απλά να κάνετε τις ασκήσεις που σας είπα. Τα λέμε αύριο, λοιπόν. Βέβαια. Είναι με κάποιον ασθενή. Δώσ' του αυτό. Θα τηλεφωνήσω. Εντάξει. Τα χρήματα! Τι? Παρατήρησες κάτι? Και πάλι, τι? Απλά πρέπει να φύγω. Άσε! Άσε! Εμπρός! Σέλντον, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Άσε! Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά, εντάξει? Άσε, γεια! Τα βρήκαμε! Τι βρήκατε? Ο Σέλντον ετοιμάζει τα πράγματα και αου! Δώσε μου τον καλό σου όμο, εντάξει, φίλε! Μα τι συμβαίνει? Βρήκαμε τα χρήματά σας! Τα βρήκαμε, αλλά δεν είναι όλο το ποσό! Το ξέρω! Από τις 589.000 δολάρια πρέπει να βρήκατε περίπου 378.000, έχω δίκιο? 377.500 δολάρια για την ακρίβεια! Τι? Πού? Πού βρήκατε τα χρήματα και πού είναι τα υπόλοιπα? Το υπόλοιπο ποσό θα το βρείτε σε αυτό το λογαριασμό. Δέστε του τα χέρια για να μην μπορεί να χτυπήσει τίποτα. Άσε, τι συμβαίνει και πώς βρήκατε τα χρήματα? Όλοι πιστεύουν ότι ο Dr. Drake είναι μαγικός γιατρός. Οι ασθενείς το αναρρώνουν γρήγορα, νιώθουν καλύτερα. Ναι! Παρατηρήσατε ότι όταν τον επισκέπτεται ένας ασθενής, πολύ σύντομα ένας φίλος ή συγγενής του ασθενή παθαίνει κάτι κακό? Με εμπιστεύονται. Σε εμπιστεύονται αρκετά ώστε να σε υπακούουν. Τι? Έχετε επίσης παρατηρήσει ότι παίζει παντού μουσική στην κλινική του? Τώρα που το ανέφερες, ναι, όντως. Αλλά αυτό είναι καλό, σωστά? Ναι, μόνο που η ρεσεψιονίστ φοράει πάντα ακουστικά στα αυτιά όλη την ώρα. Άρα λοιπόν, δεν θέλει να ακούσει αυτή την ωραία μουσική και ούτε η φυσιοθεραπεύτρια που ήρθε εδώ τις προάλλες. Και αυτή φοράει ακουστικά στα αυτιά. Και ανακάλυψα ότι οι πιο πολλοί ασθενείς του γιατρού πάνε σε αυτήν. Τι θέλεις να πεις?
Είχες μία διάρρηξη πριν από μερικές ημέρες. Τι? Και ποιος ήταν? Η αστυνομία. Και πήραμε αυτό. Κασέτες της μουσικής σου. Και? Αναλύσαμε αυτές τις κασέτες και ο ήχος έχει δύο διαφορετικά κανάλια. Το ένα, η μουσική που ακούμε καθαρά και το άλλο, πολύ, πολύ χαμηλά, ίσα-ίσα που φτάνει στο αυτί. Αλλά δεν ξεχωρίζει με την άλλη μουσική. Πώς τολμάς? Λοιπόν, δεν έχω δίκιο. Θεραπεύεις τους ίδιους ασθενείς, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείς καινούριους. Δημιουργεί καινούριους. Σκεφτείτε τι ασθενείς έρχονται στο γιατρό και με ποιον. Ασθενείς που μόλις είχαν μια πτώση. Έναν απροσδόκητο τραυματισμό με κάποιο φίλο ή συγγενή. Όταν κάποιο κοντινό σου πρόσωπο χτυπάει απροσδόκητα, αυτόματα περιμένεις ότι αφού το έπαθε αυτός μπορεί να το πάθεις και εσύ. Σωστά? Σωστά. Έτσι, ένας ασθενής και οι συγγενείς του μπαίνουν σε μια κλινική ψάχνοντας κάποια παρηγοριά για τον τραυματισμό τους. Έτσι εξωτερικά η μουσική τους χαλαρώνει, αλλά από πίσω κρύβονται αυτές οι λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση, Έντι. Βέβαια. Πτώση. Απροσδόκητη πτώση. Απότομη πτώση. Πτώση. Στο δρόμο. Στο πεζοδρόμιο. Πτώση. Εδώ θα σου αφαιρέσουμε τον πόνο σου. Πέφτεις. Γίνεσαι καλά. Εδώ. Ακριβώς εδώ. Το ίδιο ξανά και ξανά για περίπου 30 λεπτά που περιμένει ο ασθενής στο χώρο υποδοχής. Πώς? Και για να προσθέσω, η κλινική είναι γεμάτη υποσυνείδητα μηνύματα. Τι να υπονοούν άραγε τα ντόμινο σε κάποιον? Πέφτει ένας, όλοι πέφτουνε μετά. Αθλητές να φοράνε επιδέσμους, ανθρώπινοι σκελετοί. Εξωτερικά τίποτα αφύσικο, αλλά για ένα άτομο που περιμένει μια ξαφνική πτώση... Τραυματισμός. Ένας υποσυνείδητος συσχετισμός. Ακριβώς. Και προσθέστε κάθε μικρή λεπτομέρεια των επισκέψεων. Δόκτωρ Χάστινγκς είναι ένας υπνοτιστής. Ο Άσος έχει ένα βίντεο μίας συνεδρίας. Για περίμενε. Κάπου την έχω ξαναδεί. Στην τράπεζα έπεσε πάνω στον Σέλντον. Ναι. Είδα τον επίδεσμο στο χέρι της και υπέθεσα ότι θα είναι ασθενής εδώ. Και είχα δίκιο. Έτσι τη στείλαμε στο επόμενο ραντεβού της με μία κρυφή κάμερα. Μισό λεπτό. Άρα υπονοείς ότι όλοι είχαμε υπνοτιστεί για να πέσουμε? Μα είναι δυνατόν αυτό? Για να πετύχει μία ύπνωση, το άτομο πρέπει να επηρεάζεται. Δηλαδή είτε να μην συνειδητοποιεί ότι υπνοτίζεται, είτε να εμπιστεύεται τον υπνοτιστή. Συναντάμε και τα δύο στοιχεία στην περίπτωση του Dr. Drake. Πρώτα οι ασθενείς και οι συνοδοί τους, οι οποίοι ήταν ήδη επηρεασμένοι από τραύματα, εκτίθενται στις υποσυνείδητες συσχετήσεις στην αίθουσα αναμονής, μέσω της μουσικής και των εικόνων. Μετά μπαίνουν στο συμβουλευτικό δωμάτιο θέλοντας να εμπιστευτούν τον γιατρό τους, ειδικά αφού τους διαβεβαιώνει για την ταχύ ανάρρωσή τους. Κάθε μέρος αυτού του βίντεο είναι μια συλλογή συνεδρίας υπνοτισμού, όπου προτείνει στους ασθενείς ότι θα θεραπευτούν και στους συγγενείς όμως ότι θα πέσουν. Ο Dr. Drake είναι ένας άριστος υπνοτιστής. Για θυμίσου, Μάρκ, πέφτω ξαφνικά, χωρίς να θυμάμαι τι συνέβη, και εσύ όμως, Σέλντον. Σε προειδοποίησα! Ναι, αλλά τα χρήματα που λείπουνε... Η υπάλληλος της τράπεζας, η ασθενής του... Την υπνώτισα σε μια προηγούμενη συνεδρία της μαζί μου και μου άνοιξε ένα νέο λογαριασμό στο όνομα του πατέρα μου. Μετέφερε όλα τα χρήματα εκεί, μετά έσβησε όλες τις συναλλαγές και μετά απλά το ξέχασε. Αλλά υποθέτω ότι ο Άσος έχει κάνει ήδη έρευνα στους λογαριασμούς της οικογένειάς μου. Διάολε, γιατί έκλεψες τα ίδια σου τα λεφτά? Όταν άρχισε να κάνει αυτά τα υπνοτικά κόλπα σε εσάς, τον προειδοποίησα να μην μπλέξει με την αστυνομία. Έτσι σκέφτηκα ότι μια ψεύτικη κλοπή θα σας κράταγε απασχολημένους, ενώ ταυτόχρονα το αστυνομικό τμήμα θα μου έφερνε καινούριους ασθενείς. Μα δεν σου το είπε κάποιος? Ποτέ μην τα βάλεις με τον Άσο. Σχεδόν τον κάλεσες να σε συλλάβει. Κανένας υπνοτιστής δεν μπορεί να τα βάλει με το μεγάλο μας detective. Μπράβο, Άσε! Ήσουν και πάλι καταπληκτικός!